Αυτός είδε την ελληνική μαζί μας, Σωτήρη Τζούμας και πολλοί άλλοι σου λέω. Αλλά όχι καρκινοθυρίες. Γιατί έγιναν πολλά κύριε Γεωργιακόπουλε, μετά τις εκλογές θα πούμε. Θα ανοίξουμε το κουτί για να καταλάβουν κάποιοι τι πραγματικά ήθελαν την Ένωση των Ελλήνων και τι δεν την ήθελαν. Έτσι, χωρίς προσωπικές αιχμές, ούτε αντιπαραθέσεις. Θα πω την αλήθεια και το υποσχέθηκα. Πάντως, στο θέμα της οικονομίας που είπατε, έχει τεράστια ευθύνη και ο τύπος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ένα χρέος άνω των 400 δισεκατομμυρίων, ένα έλλειμμα στο ισοζύγιο τριοξών συναλλαγών πάνω από 37 δισεκατομμύρια και να το λέτε μόνο εσείς, γιατί μόνο εσάς έχω άκουσα να το λέτε. Όλοι οι άλλοι σκεφτούν γιατί. Γιατί δεν τους φαίνεται πρόβλημα. Δηλαδή ποιο μαγαζί δεν επιβίωνε αν πουλάγε 50 και αγόραζε 250. Θα είχε κλείσει. Ακούστε τώρα γιατί πραγματικά δεν καταλαβαίνουν οι Έλληνες γιατί μιλάω για μονοκαλλιέργεια. Θα πάρουμε ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν όλοι οι Έλληνες. Γιατί λέω μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Προσπαθώ να το εξηγήσω τον Τάκη το Χατζή, αλλά δεν πρόλαβα. Εντάξει, δεν πειράζει. Ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι ένα είδος οικονομικής στήριξης του ελληνικού προϋπολογισμού. Δεν είναι βιομηχανία όμως. Βιομηχανία έτσι σημαίνει και ο Γιακόπουλε. Παίρνω ένα υλικό πρωτογενώς, το μεταποιώ και το φτιάχνω. Ο τουρισμός στην Ελλάδα δεν είναι κάθετος. Δυστυχώς είναι οριζόντιος. Τι σημαίνει κάθετος? Κάθετος σημαίνει τα προϊόντα που έχω μέσα στο ξενοδοχείο είναι ελληνικής παραγωγής, είναι ελληνικά. Είναι οριζόντιος όμως. Τα αεροπλάνα είναι ελληνικά, τα πούλμαν είναι ελληνικά, τα σοβόνα είναι ελληνικά. Κάτσε, κάτσε, θα πω τώρα, αυτό είναι όλος αυτό το πάση λεπτομέρειες. Έμα. Η ΤΟΥ είναι γερμανική. Τα περισσότερα ξενοδοχεία είναι γερμανικά. Τα αεροδρόμια είναι γερμανικά. Πολλά από τα λεωφορεία είναι γερμανικά και τουρκικά. Αυτό το πηγαίνει έτσι. Πολλά από τα δημόσια έργα γίνονται από γερμανικές εταιρείες. Χόφτιθ. Το ρεύμα το εισάγουμε. Το πετρέλαιο το εισάγουμε. Περίμενα να σου πω. Επειδή μιλάμε για τουρισμό, λέμε έχουμε έσοδα 19-20 δις. Ναι ή όχι? Ξέρετε τι απώλειες έχουμε άλλες, κύριε Γεωργιακόπουλε, που δεν το λέει κανένας? Η καταπώνηση των υποδομών δεν γίνεται με δικά μας λεφτά. Δηλαδή. Συντήρηση. Αυτό σου λέω. Οι δρόμοι, το νερό που καταναλώνουν οι τουρίστες. Οι υπόθυροι που σπάσανε στην Μύκονο και θέλει 20 εκατομμύρια. Σε να πω και εγώ κάτι, κύριε Πρόεδρε. Λέω λοιπόν ότι κοιτάω μόνο τι έσοδα παίρνουμε. Δεν κοιτάμε τα έξοδα που έχουμε. Και θα πω και το εξής. Θεωρούνται ιονή παραγόμενο εχώριο προϊόν τα έσοδα του. Μα δεν είναι. Δεν είναι παραγόμενο εχώριο προϊόν, γιατί δεν μένει εδώ. Διότι από τα 10 ευρώ τα 9 φεύγουν στο εξωτερικό. Διότι tour operators φέρνουν ξένοι, αεροπλάνα που φέρνουν ξένα, σε ξενοδοχεία ξένα πηγαίνουν, με τρόφιμα και είδη που καταναλώνουν μέσα ξένα είναι. Άρα λοιπόν δεν μένει τίποτα εδώ. Πώς εντάσσεται αυτό, για να δείτε τι λαθροκυρίες κάνουν. Εντάσσουν τα έσοδα αυτά στον ελληνικό προϋπολογισμό. Μα δεν μένουν εδώ, φεύγουν την επόμενη εξάμεινο. Ακούω! Ποτέ καν, κύριε Βέδα, μου επιτρέψα να σου πω. Μπορώ να παίξω με τη μηχητά. Τώρα σε λίγο θα έρθω περίπου. Περίμενε να ακούσω εδώ για να ρωτώ σε 5 λεπτά. Θα έρθω άλλη. Και ήταν υπουργή της Νέας Δημοκρατίας και λέει εμένα... Σε 5 λεπτά θα έρθω άλλη μέσα. Θα έρθω πάρω πάντε. Έφαγε μακαρολάκια. Δεν θα πάρω καλή τσέλα. Έλα πάρω, έλα γιο. Έλα πάρω. Φαίνονται όμως πάρα πολύ, είναι και χάλιος. Σωστό, συμφωνώ. Δεν είναι μόνο δικό μας έλλειμμα, αλλά έχουμε και πρόβλημα στο ισοζύγιο και το ισό συναλλαγών. Γιατί θα διέξω το λεφτό αυτό. Δηλαδή, ποιο πρόβλημα έχουμε, πραγματικά απορώ με τους Έλληνες που κάθονται και πιστεύουν τα παραμύθια που ταΐζουν. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Επειδή μας λέγανε ανάπτυξη. Λένε ότι η Ελλάδα αναπτύσσεται, έκανε η Ελλάδα, μπράβο κτλ. Οι συντηρητικότερες μετρήσεις. Γιατί πώς προσλαμβάνεται η ανάπτυξη μια χώρα? Από τους ρυθμούς αγοράς ακινήτων κυρίως. Γιατί έτσι είναι η ανάπτυξη στην Ελλάδα. Εξαγορές λέει. Τι εξαγορές? Ας πω εγώ τι εξαγορές. Ιδιωτικοποίησης εταιριών που λογίζονται ως επενδύσεις που λειτουργούσαν. Ναι, λειτουργούσαν. Αυτό κανονικά. Ναι, ακριβώς. Αγορές ντουβαριών ακινήτων σπιτιών. Ξέρω, δεν ξέρω τι άλλο να μένουν οι Κινέζοι, οι Άραβες κλπ. Και τα κέντρα των φαν. Τα οποία δεν μένουν εδώ. Πλένονται, φεύγουν στο εξωτερικό και μένουν εκεί. Και αυτά τα στοιχεία, τα 3-4 τα προσθέτουν και λένε ότι έχουμε ανάπτυξη. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς με την ανοησία, όχι αυτόν, όχι, 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 όχι. Την επιπολαιότητα και την αφέλεια με την οποία κάποια
χρυσοκάνθαρα τροπτικά δημοσιογράφοι και εκδότες με ψεύτικα και πραγματικά στοιχεία επιχειρούν να πείσουν τον Έλληνα ότι στην οικονομία όλα πηγαίνουν καλώς. Να σας πω το εξής. Το 31,6% των εισιτηρών άμεσων ξένων επενδύσεων πήγε σε σπίτια. Σε σπίτια το καταλαβαίνουμε. Δεν πήγε στην ανάπτυξη, δεν έγιναν επενδύσεις. Και είναι γελίο να πω σε έναν υπουργό, άσχετο, άργο, τεμπελχανά, θα το πω έτσι, να σου λέει ότι η Microsoft κάνει επένδυση ενός δις. Όταν είναι call center, είναι ένα ελληνικό κέντρο, η οποία συλλεκτραεκπαιδεύει υπαλλήλους των ελληνικών υπουργείων. Ακούστε τώρα, κύριε, μη γελάς τώρα, γιατί εδώ είναι η κομπίνα επιπληρωμή. Δηλαδή, ήθελα να επενδύσει ο Bill Gates εδώ, ακούστε τώρα, σας δουλεύει ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι. Σου λέει κάνει Microsoft επένδυση, αλλά δεν κάνει τηλεφωνία. Όχι, μην το βάλει ο Σφάλα, βλέπω. Δεν μπορεί να κάνει το μάρες, δεν μπορεί να βάλω ξανά. Όχι, δεν το βάλει. Έλα. Ακούστε τώρα, πώς τα γράφω αυτά. Αυτή είναι η επένδυσή του. Πραγματικά απορώ με την ανοησία, την πλατεία. Αυτό μέσα να τρέξω στο πέντε λεπτά. Με την οποία σας συμπεριφέρονται όλοι αυτοί οι τύποι. Και ας ξεγελάνε και ας κλέβουν την ψήφο. Εγώ να ρωτήσω κάτι, αυτό γιατί δεν το λέει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟ? Γιατί είναι τόσο υποταγμένοι? Γιατί αυτό που λέτε είναι η αλήθεια? Το παρουσιάζουν σαν επένδυση και λέει κρατικοδία και εμείς θα πληρώνουμε. Εμείς τα παιδιά μας, δηλαδή και τα εγγόνια μας, και αυτή είναι η τροπή. Να σας πω κάτι, δεν τρέπονται καθόλου. Όχι. Χρεώνουν, μαζεύουν, μιζώνονται, γεμίζουν τις τσέπες και τρώνε τις επόμενες γενιές. Δεν τους νοιάζει, τα παιδιά τους ήταν καλά. Δεν είναι στέκανε ο υπουργός. Πήγε πότε στο παιδί σου να προβλεφθεί. Έχει ανάγκη η οικογένεια τα λεφτά. Απλά θέλει το βιογραφικό να γράφει. Όπως έγινε το δικό του βιογραφικό, όσο ήταν νεαρός και το φέρνει από το Χάρβαρντ, τον κουβάλισε να δω και κανένα στο Χάρβαρντ, μεγάλη μορφή, τον βάλανε στην Εθνική Τράπεζα, Κρατική Τράπεζα, την Καρατζά, ο Σιμίτης, του κάνανε και μια άλλη εταιρεία που ασχολούνται με τα επενδυτικά κεφάλαια, που έκανε μαντάρα εκεί μέσα, έμαθα. Καταστράφηκαν τα πάντα. Πού κουράζει. Αλλά αυτή η πραγματικότητα κανένας δεν τη λέει. Microsoft, ακούγα. Ένα δις θα το πήρες εσείς. Το ένα δις θα το πήρες στο κράτος, στο ελληνικό, για να εκπαιδεύεις δημοσίους υπαλλήλους. Ρε κοροϊδά, μας δουλεύουν όλοι, αυτό το πρόβλημα και αυγιακό που λέει. Γι' αυτό και λέω την Κυριακή 25 Ιουνίου τι θέλω από εσάς. Επόπτες χρειαζόμαστε, παιδιά. Πάρτε ένα τηλέφωνο και πείτε είμαι εδώ δίπλα σας. Να πάω να ελέγξω και θα μας κλέψουν πάλι. Θα μας κατακλέψουν, κάνω έκκληση, ρε παιδιά. Μια Κυριακή από τη ζωή σας, ρε παιδιά. Μια Κυριακή. Βοηθήστε την προσπάθεια. Βλέπετε ότι δεν έχουμε τις δυνάμεις των άλλων. Βλέπετε στα καλά τι γίνεται. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ όλη μέρα. Όλη μέρα πλήση εγκεφάλου. Μαζί και το ΣΚΙΠ και το ΑΡΙΕΛ και τα λευκαδικά τα βάζουν όλα μαζί. Ξεπλέονται μεταξύ τους, τα χαμαλώνουν και στους τα βρίσκουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το είπε και ο Γερακόπουλος. Γιατί δεν τα λένε αυτά οι υπόλοιποι. Μα που μεταξύ τους είναι. Όταν έχει το που σου κάνει το καμπόσο, άμα το πεις για το MeToo, αρχίζει και κεφίζει. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Δεν είναι μερικά πράγματα, γιατί αρκετά ασχολήθηκε με την προσωπική μου δουλειά ο κύριος αυτός. Ο οποίος δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του. Και άμα το συνεχίσει, θα τα πούμε κι αλλιώς. Γιατί εγώ από χωριό είμαι. Δεν είναι από την Ευρωβουλή. Σε ένα χωριό το κάνει τσόλ μεγάλωσε. Ο πατέρας μου και η μάνα μου, ανθρακορύβος ο πατέρας μου, καθαρίστηκε ξενοδοχείο τη μάνα μου. Και όχι μεγάλο ιδιοκτήτης ακινήτων ο πατέρας μου. Και δεν ξέρω που τα βρήκαν μερικοί. Έτσι. Φτωχός άνθρωπος, ήταν τίμιος. Λοιπόν, θα ανοίξω το στόμα μου, γιατί προσωπικές επιθέσεις δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Αν θέλω, μιλάω κι αλλιώς. Σε πολλά επίπεδα. Έτσι. Λίγο από Βολτέρο, λίγο από Ρουσό, λίγο από διαφωτισμό, περνάμε και λίγο στη γυναικεία βία. Ό,τι θέλετε, μπορώ να τα πούμε όλα. Σε διορισμούς, πως έγινε η καθηγήτρια για άλλη γυναίκα του αλλού. Αυτή είναι η Ελλάδα της απειλής. Λοιπόν, ξαναψηφίστε τους και στο καραγκάστε τους. Εγώ δεν είμαι με αυτά. Και δεν μπορεί ζωή μου. Έτσι. Το μόνο που ζητάω επόπτες για να ελέγξουμε το αποτέλεσμα. Σας εκλυπαρώ. Θα μας κατακλέψουν πάλι. Ένα τηλέφωνο και πείτε θέλω να βοηθήσω την ημέρα των εκλογών. Λέγω μετάδε, θα είμαι εκεί. Βοηθήστε μας. Λοιπόν, καταιγιστικός ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Τον ευχαριστούμε γιατί μας έκανε αποκαλύψεις. Και είχε να πει και πράγματα, έτσι. Νομίζω ότι η ευθύνη των πολιτών είναι να ρίξει την ψήφο του με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί βλέπω ότι...